Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ μαζί σας. Καλημέρα, καλημέρα σας. Και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αφιερώσατε λίγο χρόνο για να μιλήσουμε μαζί. Και μας αρέσει που θα σας γνωρίσουμε. Και ανυπομονούσαμε να έρθουμε για να σας γνωρίσουμε, γιατί είστε ένας πολύ χαμογελαστός άνθρωπος και δεν ξέρουμε αν είναι τόσο χαμογελαστό άνθρωπο όσο εσείς, κυρία Ξένια. Λέει πολλά, οπότε μπορώ να τα ακούσω, βρε παιδιά. Λέει ότι ήθελε να σας γνωρίσουν πολύ. Ωραία, είναι πολύ χαρούμενο γιατί παντού είναι χαμογελαστός άνθρωπος και πολλοί θα γνωρίσουν. Ωραία, παιδιά, έχουν διαβάσει πολύ την Μπάμπουσκα. Και μας άρεσε πολύ την παραμύθια στην Μπάμπουσκα που εσείς τη γεννήσατε, είναι δικό σας παιδί τώρα, είναι ένα από τα παιδιά σας. Και την Μπάμπουσκα είναι ένα από τα παιδιά σας, εσείς τη γεννήσατε και είναι ένα από τα παιδιά σας η Μπάμπουσκα. Ναι, είναι και λίγο γιαγιά μου όμως, γιατί είμαι και εγώ γριούλα, αυτή είναι ακόμη πιο γριούλα από με η καημένη. Και αυτό το παραμύθι δεν είναι ακριβώς παιδί μου, γιατί το ήξερα, δεν είναι δικό μου. Είναι ένα λαϊκό παραμύθι που κυκλοφορεί χρόνια τώρα στη Ρωσία. Και μου ζητήσαν από τον εκδοτικό οίκο να το ξαναγράψω με τον δικό μου τρόπο. Οπότε εγώ άρχισα να, όπως ήξερα το παραμύθι, να τη φαντάζομαι αυτή την Μπάμπουσκα, το σπιτάκι της, μόνη της, μακριά μέσα στο δάσος, πολύ πολύ μακριά από χωριά και πόλεις, να του κάνει δουλειές όλη μέρα και να, μετά να νιστάζει και να κοιμάται πολύ και να την ξυπνήσουν αυτοί οι τρεις βασιλιάδες, οι τρεις μάγοι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ η ιδέα ότι την ξυπνάνε την καημένη αυτή, δεν θέλει καθόλου να ξυπνήσει. Αλλά όταν τους βλέπει αυτούς που είναι και με τα ρούχα αυτά, τα χρυσοκέντητα και τους φαίνονται σαν βασιλιάδες και τις λένε ότι θέλουν κάπου να κοιμηθούν, στην αρχή λέει γιατί δεν είναι και εδώ κανένα σπουδαίο μέρος στο σπίτι μου, ούτε ξενοδοχείο, δεν συνηθίζει να φιλοξενεί κόσμο, αλλά όταν τους γνωρίζει της αρέσει πολύ η ιδέα και τους προτείνει να τους κάνει και το τραπέζι και τους βγάζει από τα λίγα πράγματα που έχει για να φάνε και αρχίζουν και τις λένε που θα πάνε και γιατί και της αρέσει πάρα πολύ η ιδέα. Και μ' άρεσε και εμένα η ιδέα αυτή η Μπάμπουσκα να ξεκινάει κυνηγώντας ένα αστέρι για να τους βρει αυτούς να ταξιδέψει μαζί τους. Αλλά την ώρα που το σκέφτεται αυτή, γιατί τότε λένε να πάνε παρέα και αυτοί σου λένε πού να πάω εγώ τώρα γρία γυναίκα να τρέχω μέσα στις νύχτες να κυνηγάω αστέρια για να πάω σε ένα βασιλιά, δεν είναι ο γέννητο. Μετά αρχίζει και το σκέφτεται και της αρέσει. Και εκεί άρχισε να φτιάχνω εγώ τη δικιά μου ιστορία. Γιατί φαντάστηκα τι δώρα θα μπορούσε να πάει στο μωρό και που βρήκε το καραβάκι, το κοχύλι που το βάζεις στο αυτί σου και ακούς τη θάλασσα, κάτι που το έκανα και εγώ όταν ήμουν παιδί και μ' άρεσε πολύ. Και αρχίζει και της αρέσει, γιατί νομίζω ότι έχει τα δώρα τα κατάλληλα για να πάει και αυτή εκεί. Αλλά όταν πια είναι έτοιμη, τα ετοιμάζει όλα, το αστέρι έχει φύγει, δεν είναι πια εκεί και δεν ξέρει πώς θα βρει το δρόμο. Και μου άρεσε αυτή η ιδέα ότι παίρνει μαζί και το καναρινάκι της με το κλουβί, γιατί δεν θέλει να τα αφήσει μόνο του, γιατί ποιος θα το ταΐζει, ποιος θα το γίνει νεράκι. Και ετοιμάζει και το κλουβί. Μ' άρεσε πολύ να φαντάζομαι αυτή τη γριούλα από τη μια να έχει ένα μπόγο, μια μεγάλη σακούλα που να έχει βάλει όλα αυτά τα δωράκια και αυτά που έχει ζυμώσει, τα κουλουράκια, όλα αυτά, να τα βάλει στην πλάτη της και να με να κρατάει και το κλουβάκι. Αυτή η εικόνα μου άρεσε πάρα πολύ. Και έτσι σκέφτηκα ότι αυτή τώρα δεν θυμάται ακριβώς το δρόμο, αλλά θυμάται προς τα πού πήγανε οι μάγοι και ξεκινάει να κάνει αυτό το ταξίδι. Αλλά κυρίως αυτή η εικόνα μου άρεσε. Της γυναίκας που μάζεψε ό,τι είχε στο σπίτι της για να τα πάει δώρα στο μωρό και που
θα τα κουβαλήσει μόνη της. Έτσι, αυτό φαντάζομαι, την εικόνα αυτή φανταζόμουν. Και με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό και μ' άρεσε. Σήμερα σας ετοιμάσαμε και κάτι όμορφα δώρα. Ένα για την μπάμπουσκα και ένα για το ζυμωτό. Για την Αγγελίνα που μας άρεσε πολύ. Και θέλαμε να σας το δείξουμε. Σας έχω ετοιμάσει κάτι όμορφα δώρα και για την μπάμπουσκα και για την Αγγελίνα που τους άρεσε πολύ. Ωραία. Η Αγγελίνα είναι όντως δικό μου παιδί. Γιατί δεν υπήρχε πουθενά, εγώ τη φαντάστηκα. Η μπάμπουσκα, όπως σας είπα, υπήρχε πριν από μένα, αλλά τη γνώρισα όταν μου ζητήσανε να φτιάξω το παραμύθι και την αγάπησα πάρα πολύ αυτή τη γριούλα μέσα στο σπιτάκι της εκεί στο δάσος και όλη αυτή την περιπέτεια που ταξιδεύει για να βρει το μωρό και που μετά της αφήνουν ένα γράμμα και δεν μπορεί να το διαβάσει γιατί δεν ξέρει γράμματα η καημένη. Μ' άρεσε αυτή η ιστορία πολύ. Και τώρα, επειδή το βιβλίο φτιάχτηκε από τις εκδόσεις Μάρτης, φτιάξαμε εδώ όχι μόνο τις γροχές, αλλά έχει και άλλα πράγματα. Έχει ένα μπουκέτο με λουλούδια. Αγριολούλουδα, το βουνό. Μια ξενογιά ζωγραφιά και ένα μπουκέτο με λουλούδια. Τι ωραία, πολύ μ' αρέσουν όλα αυτά. Μ' αρέσουν πολύ και οι ζωγραφιές που είναι στο βιβλίο της μπάμπουσκα. Σας αρέσουνε? Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφες. Και... ναι, αυτή η κοπέλα που τα έχει κάνει πάρα πολύ ωραία. Ναι, και εδώ πέρα το κάναμε έτσι και βάλαμε εδώ ένα Μάρτι. Για να ευχαριστήσουμε. Για να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Μάρτι. Και... δεν πειράζει. Να βάλει και ένα Μάρτι για την εταιρεία Μάρτι. Ένα Μαρτάκι, ναι. Πολύ ωραία. Συγγνώμη, παιδιά, δεν φταίω εγώ. Ακούγονται πάρα πολύ συγκεκριμένη η φωνούλα αυτή και δεν μπορώ εγώ, είσαι εσύ. Ναι, ναι, εντάξει, είναι και οι συνδέσεις με το λάπτο πάντα δεν είναι καλύτερες. Και εγώ με δυσκολία και καλύτερα αυτή από μένα και μπορεί να μου λέει τι μου. Σας φέρνουμε εδώ το μήνο Μάρτιο με τα λουλούδια μας, με τα αγριολούλουδα και... για να σας ευχαριστήσουμε, φτιάξαμε δύο ζωγραφιές όπως σας είπα και πριν. Γιατί μας άρεσαν έτσι όπως τα έχετε γράψει και τα έχετε πει. Γιατί όπως και την μπάμπουσκα πέρυσι την είχαμε παίξει θέατρο. Γιατί πήραμε την ιδέα από το παραμύθι σας και θέλαμε να την παίξουμε. Και τώρα ετοιμάζουμε να παίξουμε την Αγγελίνα. Κάτσε αγάπη ένα λεπτό, επειδή δεν σε ακούει καλά κυρία Ξένια, να πω ότι τις είπες, να τα ακούσει καλά. Λοιπόν, λένε τα παιδιά τώρα ότι έχει ζωγραφίσει, έχουν κάνει δυο ζωγραφιές. Έχουν βάλει αγριολούλουδα και το μαρτάκι. Και τους αρέσει πολύ και το έχουν παίξει και σε θέατρο την μπάμπουσκα. Επειδή τους άρεσε τόσο πολύ, μπράβο, το παίξαμε και σαν θέατρο. Μπράβο παιδιά, πολύ μου αρέσει αυτό. Δηλαδή, κάνατε ας πούμε η μία ότι είναι η μπάμπουσκα και η άλλη ότι είναι οι τρεις βασιλιάδες. Ναι, ακριβώς. Και ναι, ναι. Ναι, ωραία, πολύ ωραία. Και τώρα ετοιμάζουμε την Αγγελίνα να ξεκινήσουμε τα επόμενα Χριστούγεννα. Α, ξεκινάνε και ετοιμάζουν την Αγγελίνα για να την παίξουν τα επόμενα Χριστούγεννα. Τι ωραία, πολύ μ' αρέσει αυτό, ναι. Γιατί τα παραμύθια σας... Η Αγγελίδα, όπως είπα... Γιατί τα παραμύθια σας είναι πάρα πολύ όμορφα. Και... όπως την Αγγελίνα, που δεν την έχει η κυρία μου σε παραμύθι... την ακούσαμε από εσάς και... εμένα μου έκανε εικόνα στο μυαλό και...
είχα την ιδέα να πω και στους φίλους μου εδώ στα παιδιά να την κάνουμε τα επόμενα Χριστούγεννα. Ωραία. Γιατί μας άρεσε πολύ. Για να τα μεταφέρει λίγο Νικολέτα. Για πες μου λίγο, Αντωνία. Λένε λοιπόν εδώ ότι η Αγγελίνα την έχουν ακούσει από εσάς, θα την αφηγήσετε. Τους άρεσε πολύ και είχαν λοιπόν την ιδέα να την κάνουν παράσταση και αυτή να ναι. Πολύ μ' αρέσει αυτό, πολύ μ' αρέσει. Ναι. Μπράβο, παιδιά, πολύ ωραία. Και όποτε θέλετε, τη Χριστούγεννα, Πάσχα, όποτε θέλετε και έχετε... Αμπούσκα είναι για τα Χριστούγεννα. Ναι. Η Αγγελίνα είναι για όλο τον χρόνο. Ναι. Θέλετε λίγο πριν φύγουμε να σας πει δύο πράγματα, κυρία Ξένια, μήπως για την Αγγελίνα που την έχει γράψει. Ναι. Θέλετε να της πει δύο πράγματα για την Αγγελίνα. Ναι. Δύο μικρή λίγα δηλαδή. Να πω για την Αγγελίνα τώρα. Ναι, ξεκινήστε, γιατί δεν ακούω και εγώ καλά. Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ η ιδέα ότι αυτή η Αγγελίνα ήταν μια κοπέλα που ξέρει πολύ καλά να μαγειρεύει, να φτιάχνει ψωμάκια, τσουρεκάκια και ο μπαμπάς του θέλει να την παντρέψει, αλλά αυτή δεν της αρέσει κανένας. Και μ' αρέσει η ιδέα ότι ζυμώνει και φτιάχνει μόνη της τον άντρα όπως θα τον ήθελε, έναν άντρα, τον ζυμωτό, και τον κάνει ακριβώς όπως θα ήθελε και μετά κάνουν πάρα πολύ καλή παρέα, φτιάχνουν μαζί τραγούδια, ζυμώνουν, φτιάχνουν διάφορα περίεργα, τσουρεκάκια, κουλουράκια και άλλα τέτοια. Ώσπου εμφανίζεται αυτή η Δεβόρα και της τον κλέβει τον αγαπημένο της. Και αυτή είναι απαρηγόρητη και ξεκινάει μόνη της, μ' αρέσει η ιδέα ότι τόσο πολύ τον αγαπάει που ξεκινάει μόνη της και περπατάει και περπατάει στη ζέστη, μετά στο κρύο, ώσπου καταφέρνει να πάει σε αυτό το περίεργο σπίτι. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή, ότι είναι ένα... Το είχα διαβάσει κάπου σε ένα άλλο παραμύθι ιταλικό, για ένα σπίτι που είναι μέσα σε ένα μεγάλο κήπο και που δεν μπορείς να βγεις από εκεί. Αυτό μου άρεσε. Και έτσι φαντάστηκα εγώ αυτή τη γυρία Σβέζα που είναι πολύ περίεργη και δεν ξέρει κανείς γιατί δεν μπορεί να βγει κανείς από τον κήπο της. Γιατί η Αγγελίνα μένει αναγκαστικά 3 χρόνια μέσα σε έναν κήπο που δεν μπορεί να βγει από αυτόν τον κήπο και μόνο μια χελώνα συναντάει εκεί πέρα, αλλά η χελώνα δεν μπορεί να της κάνει παρέα. Έχει τρομερή μοναξιά και δεν μπορεί να φύγει από εκεί. Και μ' άρεσε η ιδέα, αυτό το έκλεψα από το ιταλικό παραμύθι, ότι μια φορά στα 3 χρόνια η θάλασσα πλησιάζει σε αυτό το κήπο και τα κύματα είναι τόσο μεγάλα που σηκώνονται τα καράβια και φτάνουν εκεί που τελειώνει ο τείχος. Ξαφνικά δηλαδή η εικόνα ότι φανταστείς έναν τείχο και να σαν να αρμενίζουν πάνω στον τείχο τα καράβια. Και αυτή η εικόνα με ενθουσίασε. Την έβαλα λοιπόν και εγώ στο παραμύθι μου και έβαλα την Αγγελίνα να του ζητήσει να την ταξιδέψουν να πάει να βρει τον αγαπημένο της. Και κάτι άλλο που μου άρεσε και που σκέφτηκα μετά είναι ότι η Αγγελίνα όταν τον βρίσκει αυτό, κοιμάται αυτό, γιατί του έχει δώσει αυτή η κακιά κυρία, του έχει δώσει ένα υπνοτικό και κοιμάται πολύ βαθιά. Αλλά η Αγγελίνα για να τον ξυπνήσει του τραγουδάει τα τραγούδια που τραγουδούσαν μαζί. Και σιγά σιγά αυτός κάποια στιγμή ξυπνάει και όταν ξυπνάει αυτός αρχίζουν και μιλάνε για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια που έχουν να βρεθούν μαζί. Και μ' αρέσει πολύ ότι στο δωμάτιο είχε πάρα πολλά κεριά αναμένα και τα σβήνουν και τα κεριά, γιατί στο σκοτάδι μπορεί να λες πιο ωραία πράγματα, πάρθα ξένα μυστικά που δεν θα τα έλεγες μέσα στο φως. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή, ότι μέσα στο σκοτάδι αρχίζουν αυτοί οι δυο να μιλάνε ο ένας τον άλλον και να λένε ό,τι θέλανε να πούνε 3 χρόνια και μετά να φύγουν μαζί για να ξαναζήσουν αυτά που ζούσαν πριν, να τραγουδάνε μαζί, να ζυμώνουν μαζί, να είναι αγαπημένοι.
Αυτές οι δύο ιδέες μου άρεσαν πιο πολύ. Ο κήπος δηλαδή που δεν μπορείς να βγεις από αυτόν παρά μόνο όταν η θάλασσα έρχεται κοντά και τα καράβια μοιάζουν να αρμηνίζουν πάνω στον τοίχο. Και αυτή η ιδέα ότι όταν δυσκολεύεσαι να πεις κάποια πράγματα, άμα σβήνεις το φως, το σκοτάδι, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλιώς μιλάμε στο σκοτάδι, μιλάμε πιο σιγανά και μπορεί να λέμε και πολλά μυστικά που δεν θα τα λέγαμε μέσα σε άπλετο φως. Τέλεια. Για ερώτηση τελευταία και να μας αποδεσμεύσουν. Έχετε στη σκαριά σας κάποια... Ακούει μάλλον η Αντωνία για να μου τα πει. Έχετε στη σκαριά σας κάποια καινούργια ιστορία. Την επαναλαμβάνεις ότι κάνει και κάποιες διακοπές. Συγγνώμη. Έχετε στα σκαριά σας κάποια καινούργια ιστορία. Και αν έχετε στα σκαριά κάποια και... Ας κλείσουμε. Ναι. Και αν ναι, μπορείτε να μας αποκαλύψετε τι διαπραγματεύετε το νέο σας δημιούργημα. Λέγετε στα σκαριά κάποια καινούργια ιστορία και αν ναι, μπορείτε να τους αποκαλύψετε τι διαπραγματεύετε το νέο σας δημιούργημα. Βεβαίως. Το καινούργιο μου βιβλίο θα βγει σε λίγο, το Μάιο. Και λέγεται «Τα δώρα του βασιλιά της θάλασσας». Και είναι μια αλλιώτικη ιστορία, λίγο αστεία. Είναι για μια γυναίκα που μένει σε ένα νησάκι με τον άντρα της, πολύ μακριά από την αυτή, και ζουνε μόνοι τους οι δυο τους και ο σκύλος τους. Είναι μόνο το ζευγαράκι και ο σκύλος. Και κάποια στιγμή αυτή η γυναίκα ήθελε πάρα πολύ να έχει και μια αγελάδα. Και κάποιος της λέει ότι αν ζητήσει ό,τι θέλει από το βασιλιά της θάλασσας, που ζει κάτω βαθιά στη θάλασσα και αυτός έχει πολλές αγελάδες και μπορεί να του ζητήσει ό,τι θέλει. Και το ζητάει αυτή και έρχονται, και της έρχεται μία αγελάδα, μετά έρχονται περισσότερες και γεμίζει το νησάκι με αγελάδες που τις αρμέγει και φτιάχνει και τυράκι και βούτυρο. Αλλά τελικά όλα αυτά φαίνεται να είναι ένα όνειρο. Γιατί κάποια στιγμή ξυπνάει και δεν υπάρχουν πια οι αγελάδες. Αλλά η ιδέα ότι ξαφνικά σε αυτό το έρημο νησάκι έχει πολλές αγελάδες και δεν έχει μόνο αγελάδες, έχει ένα καλύτερο σπίτι, έχει υπηρέτες να τη φροντίζουν, υπηρέτριες, αγοράζει ωραία ρούχα, όλα αυτά τα βλέπει όπως το όνειρό της. Δεν είναι αλήθεια. Αλλά τα πιστεύει αυτή πάρα πολύ και μετά στενοχωριέται που είναι ψέματα. Συμβαίνει αυτό. Καμιά φορά ονειρευόμαστε πολλά ωραία πράγματα και μετά δεν ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν. Εμένα όμως συμβαίνει πολύ, ίσως επειδή και εγώ είμαι κάπως... είμαι γκριούλα, ας πούμε, και δεν βλέπω και καλά. Και γι' αυτό κλείνω τα μάτια μου και ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι, ας πούμε, ότι ζει ακόμη ο άντρας μου που έχει πεθάνει και μιλάω μαζί του. Κοιμάμαι αγκαλιά με τη γατούλα μου και τη χαϊδεύω και με χαϊδεύει και φαντάζομαι πράγματα ωραία. Μετά τα ξυπνάω, βλέπω ότι είναι ψέματα. Αλλά παρόλα αυτά μ' αρέσει. Μ' αρέσει που κάθε νύχτα βλέπω ένα ωραίο όνειρο. Και αυτή μάλλον η κυρία η Μάρθα ονειρεύεται αυτό που ήθελε. Αυτό που ήθελε ήταν μόνο μια αγελάδα, ένα καλύτερο σπίτι, καλύτερα ρούχα, ανθρώπους να τη φροντίζουν. Και αυτό το βασιλιά της θάλασσας που δεν υπάρχει βέβαια, νομίζει αυτή ότι υπάρχει, γιατί το βλέπει στον ύπνο της. Αυτή είναι η ιστορία. Είναι λίγο αστεία. Νομίζω ότι ότι θα γελάσετε πολύ άμα το διαβάσετε. Θα μου πείτε. Το Μάιο που θα βγει το βιβλίο, ναι, θα το διαβάσετε και θα με πάρετε να μου πείτε πώς σας φάνηκε. Εντάξει. Ναι, φωνάξτε. Ναι! Μπράβο, πολύ μ' αρέσει αυτό. Το μάλλον. Σας αγαπάμε! Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.